Και κλείνουμε το πρώτο μέρος. Πάμε στα Χανιά. Από το Παλέκαστρο πάμε Χανιά. Γιώτα, γνωρίζουμε ότι έχει συμπληρωθεί μία εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι θετικό το πρόστιμο. Το πρόσημο. Βλέπουμε τον κύριο Αντώνη Τσαλαπάκη. Κύριε Τσαλαπάκη, σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο πρώτος απολογισμός των δασκάλων μετά από μία εβδομάδα λειτουργίας των νηπιαγωγείων και των δημοτικών. Ποιος είναι? Έχει θετικό πρόστιμο? Είναι πολύ θετικό ότι άνοιξαν οι σχολικές μονάδες. Αυτό είναι το αίτημα και του κλάδου. Θέλαμε σχολεία ασφαλή και σχολεία ανοιχτά. Σε καμία περίπτωση δεν επιζητούσαμε την δεύτερη καραντίνα στην οποία βρεθήκαμε, ούτε θέλουμε να βρεθούμε σε μία ακόμα το επόμενο διάστημα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με τα μέτρα που είναι διατεθειμένη και η κυβέρνηση να πάρει. Σήμερα, τοπικά αλλά και σε όλη την Ελλάδα, υπήρξαν κινητοποιήσεις, καθώς εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν προσληφθεί το προηγούμενο διάστημα για να καλύψουν άδειες συναδέλφων οι οποίοι αντιστοιχούσαν σε ευαίσθητες, σε ευπαθείς ομάδες, βρέθηκαν να απολύονται. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα χρονικό κενό το οποίο δημιουργείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μαθητές μας θα μείνουν χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς την υποστήριξη που χρειάζονται για να υπάρξει αυτή η μετάβαση και η πρόσληψη εκ νέου εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών με διαφορετικές μορφές σύμβασης. Μάλιστα, αυτό είναι το ένα κομμάτι, το κομμάτι των κενών και των ελλείψεων. Και πολύ καλά κάνετε και στέκεστε εκεί. Στο κομμάτι της στήρησης των μέτρων και των εφοδίων που σας παρέχει, το ίδιο το Υπουργείο, η ίδια η Πολιτεία, προβλήματα καταγράφονται στα Χανιά? Οι μάσκες, αν θέλετε να πούμε αυτό, οι οποίες ήρθαν και στην πρώτη φάση του ανοίγματος σχολικών μονάδων, ήρθαν και τις προηγούμενες μέρες, έχουν διαμοιραστεί σε όλα τα σχολεία. Αντισηπτικά βρίσκονται στις σχολικές μας μονάδες. Υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό καθαριότητας, καθώς τα νηπιαγωγεία μας, τα οποία φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μαθητών, δεν έχουν ούτε μέχρι αυτή τη στιγμή προσωπικό καθαριότητας καθόλου τη διάρκεια λειτουργίας τους, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στις μεγαλύτερες σχολικές μονάδες, στα δημοτικά δηλαδή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λύσει η πολιτεία. Το επόμενο διάστημα, εφόσον ανοίξουν τα γυμνάσια, θα μετακινηθεί το προσωπικό καθαριότητας που αυτή τη στιγμή υποστηρίζει τα δημοτικά, οπότε θα υπάρξει μια ακόμα έλλειψη στην απαιτούμενη καθαριότητα που έχουμε στα δημοτικά σχολεία. Εμείς θέλουμε να προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό καθαριότητας για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Είναι αδιανόητο για μας ότι η καθαριότητα, τα κονδύλια που δόθηκαν για την καθαριότητα το 2020 είναι ακριβώς τα ίδια που δίδονται και για το 2021. Κύριε Τσαλαπάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο και την παρέμβασή σας. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.